Και έχουμε μάλιστα και το Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζει σήμερα, παρότι επί της ουσίας βρισκόμαστε στις παρυφές των ευρωεκλογών, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και υπάρχει ελληνική πρόταση έτσι, για μια task force σχετικά με πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εκεχηρίας. Δεν ξέρω αν θα βγάλει κάτι αυτή η περίπτωση με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Βγάλει, το θέμα είναι πώς θα μπορεί, δηλαδή οι όποιες αποφάσεις, διεθνείς αποφάσεις, αν δεν θέλουν οι εμπλεκόμενοι και κυρίως η πιο ισχυρή δύναμη σε αυτή την... Ναι, προσκρούει στο τείχος του Τελ Αβίβ, είναι προφανές. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Εν τω μεταξύ, πραγματικά υπάρχουν όλο και πληθαίνουν οι ρογμές μέσα και στην κυβέρνηση Νετανιάου. Πριν λίγη ώρα ο Γκάμπι Άιζενκοτ είναι ένας υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, ανήκει στο κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά μετέχει στο Πολεμικό Συμβούλιο. Μάλιστα έχει χάσει και ένα του γιο στις εχθροπραξίες στη Γάζα. Είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωτική νίκη κατά της Χαμάς στην ουσία και πρέπει να υπάρξει εκεχηρία. Βέβαια και αυτό το ζήτημα της εκεχηρίας είναι ερωτηματικά, βέβαια, ας πούμε μακάρι να συμβεί και να βγουν και κάποιοι όμοιροι ζωντανοί, αλλά το θέμα είναι αν έχουμε, βέβαια, ας τη δούμε την εκεχηρία. Καλά, προφανώς έχεις δίκιο. Να γίνει μετά από πρώτα να τη δούμε, σωστά. Και έχει σημασία ότι πριν λίγο διάβασα σε κάποιο δημοσίευμα ότι σε μια τελευταία δημοσκόπηση που έχει γίνει στο Ισραήλ, πλέον το 62% των Ισραηλινών θεωρεί ότι είναι αδύνατη ολοκληρωτική νίκη. Και θυμίζω βέβαια και τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις το Σάββατο που κυριαρχεί πλέον το αίτημα. Σαν να μην παίζει όμως ρόλο η κοινή γνώμη στο Ισραήλ. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω αντιληφθεί εδώ και 7,5 μήνες που κρατά αυτή η μαύρη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πολλές διαδηλώσεις, συνεχώς οι δημοσκοπήσεις Μωυσίμου δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία του Ισραηλινού λαού που θέλει να σταματήσει αυτό το κακό. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω να επηρεάζεται η κεντρική σκηνή από τις αντιδράσεις, από τις δημοσκοπήσεις και ούτω καθεξής. Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το ας πούμε τελεσίγραφο του Γκάντς πριν λίγο καιρό, μέχρι τις 8 Ιουνίου. Δεν το πήρε πίσω αυτό. Δεν το έχει πάρει πίσω. Απλώς μεσολάβησε η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου και κάπως έπεσε η γενικότερη αρθογραφία, αν θέλεις, και εκτιμήσεις των Ισραηλινών μέσων λοιπόν, που συγκεντρώθηκαν στην απόφαση. Θα δούμε τι θα γίνει. Κοντά θα δούμε. Αλληλούγια. Πάντως και οι διαδηλώσεις, δηλαδή διάβαζα και μάλιστα και ένα άρθρο σήμερα στο Guardian, όπου φαίνεται ξανά ότι βγαίνει σιγά σιγά όλο πιο έντονα στην επιφάνεια ο διχασμός της Ισραηλινής κοινωνίας που προϋπήρχε βέβαια στις 7 Οκτωβρίου. Η 7 Οκτωβρίου συσπήρωσε κόσμο. Βλέπουμε όμως τώρα ότι ένα μεγάλο κομμάτι πλέον βλέπει ένα διέξοδο, αλλά δεν μπορεί και να δει και θα έλεγα όχι παράλογα, δεν μπορεί να δει και κάποια προοπτική. Είναι δύσκολη η κατάσταση, είναι σαφές. Λοιπόν, Μωυσή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε τι θα γίνει. Προφανώς δεν υπάρχει άλλη οδός. Πρέπει να το παρακολουθούμε, γιατί ενδεχομένως από μέρα σε μέρα να υπάρξει κάποια εξέλιξη, όπως είδαμε με αυτούς τους τελευταίους βομβαρδισμούς και το νέο κύκλο αίματος στη Μέση Ανατολή, μάλλον στη Λωρίδα της Γάζας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, Μωυσή.